Επίθεση κατά του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας Ντίνου Γιαννακόπουλου εξαπέλυσε χθες από το Βήμα της Βουλής ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή τη συζήτηση ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης για την κατάσταση που επικρατεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Καλά κάνει ερώτηση, αφού ο κ. Γιαννακόπουλος έκανε αυτές τις δηλώσεις. Εσείς καλά κάνετε γιατί φαίνεται στη Βουλή. Εκεί δεν μπορώ να σας ψέξω. Καλά να πάθω ο κ. Γιαννακόπουλος που είπε τέτοιες αστειότητες. Έρχομαι λοιπόν στην πραγματικότητα. Γιατί κάποτε είναι και πρέπει να κρίνονται και αυτοί που λένε, έτσι. Πάμε να συγκεφαλαιώσουμε. Έχουμε ένα νοσοκομείο που στην πενταετία του Μητσοτάκη έχει 60% περισσότερο προπολογισμό. Έχει περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερο λοιπόν προσωπικό. Έχει πάρει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχει φτιάξει μεθπέδων, φτιάχνουν μαθπέδων, φτιάχνουν νέα τμήματα επικότων περιστατικών. Κάνει περισσότερα χειρουργία, έχει δει περισσότερους ασθενείς στα εξωτερικά ιατρία και περισσότερους στα τμήματα επικότων περιστατικών. Αυτό το νοσοκομείο είναι, μήπως εσάς. Κατά τον κύριο Γιαννακόπουλο, το ΣΓΕ που καταραίει. Τα προηγούμενα χρόνια δεν κατέρε. Γιατί αν καταραίει με αυτά τα αποτελέσματα, ή τα μαθηματικά μας έχουν πρόβλημα, ή εσείς που το φέρετε στη Βουλή, ή ο κύριος Γιαννακόπουλος που έκανε τις δηλώσεις. Ο κύριος Κόκαλης επικαλέστηκε τα όσα υπόθηκαν στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν πρόσφατα οι υγειονομικοί, καθώς και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, αποτυπώνοντας με μελανά χρώματα την κατάσταση στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Πριν 10 ημέρες ο Σύλλογος Ιατρών ΕΣΥ και Ειδικευμένων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας, το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας και ο Σύλλογος Καθηγητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όλοι αυτοί οι φορείς πριν 10 ημέρες, βροντοφώναξαν και διαμαρτυρήθηκαν. Και διαμαρτυρήθηκαν για την αποκαρδιωτική κατάσταση που βρίσκεται το ΕΣΥ και συγκεκριμένα το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, με γραπτή του δήλωση, ανέφερε μεταξύ άλλων πως η αήθης επίθεση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στους θεσμικούς φορείς και ιδιαίτερα στους πρόεδρους των Ιατρικών Συλλόγων, που ξεκίνησε από το καλοκαίρι και συνεχίζεται με αμύωτη ένταση, είναι τουλάχιστον απαράδεκτη. Προσβάλλει την ηγεσία του ιατρικού σώματος και κατ' επέκταση όλους τους γιατρούς της χώρας αλλά και την κοινωνία.